Θα παραμείνει η λειτουργία της ΔΕΔΙΣΑ ως έχει και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει 3 από 5 που είναι σήμερα οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τη δέσμευση αυτή απέσπασαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη αλλά και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, οι δήμαρχοι των Χανίων οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί του στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τους 3 πόζα στο νησί, νομίζω ότι αυτό ήταν μια κατάθεση της όλης της ομάδας των δημάρχων του νομού, αλλά είναι σαφώς και θέση της ΠΕΔ Κρήτης ότι οπωσδήποτε ένας εκ των φόζα του νησιού θα είναι σε κάθε περίπτωση η ΔΕΔΙΣΑ και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Να θυμίσουμε ότι το νομοσχέδιο δεν προέβλεπε ότι η ΦΟΣΔΑ θα συνεχίσει να κάνει αποκομιδή απορριμμάτων τη στιγμή που η ΔΕΔΙΣΑ πραγματοποιεί μεγάλο μέρος της αποκομιδής σκουπιδιών σε αρκετούς δήμους, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και για την ανακύκλωση. Παράλληλα, η ΔΕΔΙΣΑ δεσμεύτηκε ο κ. Σκουρλέτης θα συνεχίσει να παίρνει τις αποφάσεις για τη λειτουργία της, ενώ βάσει του σχεδίου νόμου αυτό θα πρέπει να γίνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Θα προσαρμόσουν τα σημαντικότερα από αυτά που ζητήσαμε, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία της ΔΕΔΙΣΑ. Να σας πω έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με αυτό το νομοσχέδιο, το υποδιαμόρφωση δεν προβλέπεται το θέμα της αποκομιδής, την οποία μας κάνει η ΔΕΔΙΣΑ, διότι αυτό δεν γίνεται παρά μόνο, το κάνει μόνο η ΔΕΔΙΣΑ και άλλος ένας ΦΟΣΔΑ στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν δεν το είχαν αξιολογήσει και από ό,τι μας είπε ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να απρόσκοπτα να επιτελεί αυτό το έργο, διότι για μας ήταν τεράστιο πρόβλημα. Στο Δήμο Χανίων έχει περισσότερο από τη μισή αποκομιδή η ΔΕΔΙΣΑ για το Δήμο Χανίων, για το Δήμο Πλατανιά και για το Δήμο Αποκορών. Στο δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εποπτεία, θα ληφθεί υπόψη ότι είναι ΑΕ και ότι θα εξακολουθεί με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα ήταν η εποπτεία σε φόσδα που έχουν νομική μορφή ΑΕ, θα υπάρχει πρόνοια του νόμου να εξακολουθεί να ισχύσει και αυτό, που ήταν σημαντικό. Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκε και το καθεστώς λειτουργίας στην καθαριότητα μετά τις επικείμενες προσλήψεις από την τρέχουσα προκήρυξη, με τους δημάρχους να ζητούν να διατηρηθεί για λίγο χρονικό διάστημα το μεικτό καθεστώς και με τους ιδιώτες εργολάβους για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μέχρι να εκπαιδευτούν οι νεοπροσληφθέντες. Μέχρι ότου εμείς τακτοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εμείς για μηχανήματα στον προϋπολογισμό του 2018 και επειδή έχουμε κάνει πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και ιδιαίτερα στο τομέα των ανταποδοτικών, έχουμε προβλέψει 1,6 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε μηχανήματα μόνο φέτος στο Δήμο Χανίων. Είναι μια δαπάνη και μια επένδυση που έχει να γίνει μάλλον δεκαετίες στο Δήμο Χανίων και επίσης θα αγοράσουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό από καινούριους κάδους που έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν επενδύουμε στο τομέα αυτό χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες μας,